Καλησπέρα, καλησπέρα. Και το στάντ έξω λέει ότι εδώ είμαστε φίλοι και μέλη. Είμαστε φίλοι και μέλη και όσο είμαστε έτσι, εμείς νιώθουμε όλοι εδώ πιο δυνατοί. Έχουμε κάνει έναν αγώνα δρόμου από τις 7-8 του 2008 και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε χωρίσει την ήρα από το στάρι τουλάχιστον. Εδώ είναι το Προεδρείο, θα σας τα πούνε πιο επίσημα, από επίσημα χείλη. Είναι η Πρόεδρος η κυρία Βαρβάρα Γαργαλάκου, ο Μπάτσος ο Βασίλης είναι Αντιπρόεδρος, ο Γρηγόρης Φοράκος είναι ο ταμείας μας, ο Τάκης ο Λαγούδης είναι ο γραμματέας, μπήκε τέταρτος, δεν πειράζει, άντε και εγώ πέμπτος είμαι μέλος του Δέλτα Σίγμα. Φίλοι και μέλη μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, εγώ τουλάχιστον που σας βλέπω, όλους μαζεμένους, αισθάνομαι πιο δυνατή. Μπορεί βέβαια να είμαι μανιάτισα, αλλά γέννημα θρέμα, αλλά αισθάνομαι ότι σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας. Όλους, τον καθέναν ξεχωριστά και όλους μαζί. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε, γιατί αυτό που κάνουμε νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι ιερό, ότι είναι ένας σκοπός δυνατός και πρέπει να το φέρουμε σε πέρας. Όλοι θέλουμε να τελειώνει αυτή η κατάσταση, η άγρια που υπάρχει στον τόπο μας. Να βρούμε τις ισορροπίες μας. Ξέρουμε, θέλω να σας ενημερώσω ότι η επίσημη πολιτεία δεν σκύβει στο πρόβλημά μας. Είναι κουφή. Αλλά τι να μας κάνει η κεντρική πολιτεία. Η κεντρική πολιτεία ούτε μας ξέρει ούτε την ξέρουμε. Εμείς θέλουμε η δική μας πολιτεία εδώ, οι κοντινοί μας φορείς. Αυτοί θέλουμε να σκύψουν στο πρόβλημά μας. Ο Δήμος μας, η Νομαρχία μας, που από ό,τι βλέπω κιόλας απουσιάζουν σήμερα, ενώ τους είχαμε καλέσει να έρθουνε. Είμαστε, το πρόβλημά μας ξέρουμε ότι έχει λύση. Αρκεί να το θέλουμε και να το προσπαθήσουμε πολύ. Έχει λύση και θα τη βρούμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ενημερώσουμε και να δούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκτός από τα αδέσποτα ζώα, και θέλω να σας το πω από την αρχή, δεν είναι μόνο τα αδέσποτα ζώα ο σύλλογός μας, είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είμαστε η οικολογική, πολιτιστική κίνηση μέσα μάνης. Και τα άλλα βήματα είναι και ο βιολογικός καθαρισμός. Και θα σας τα πούμε και αυτά. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κίνηση αυτή του Συλλόγου και ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή για την προσπάθεια που καταβάλουν για αυτές τις ακραίες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη Μάνη. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γνωρίζετε όλοι. Και δεν αφορά μόνο εμένα που υπέστη δολοφονική απόπειρα από μαφιόζους που έφεραν στη Μάνη, για μένα γνωστός κτηνοτρόφος και επώνυμος, αλλά αδίστακτος. Η γλώσσα μου είναι σκληρή και πάντα έχω κατηγορηθεί για τη θέση μου αυτή, για πράγματα που αφορούν τη Μάνη. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και παραμένω και έχω ορκιστεί να δώσω και την τελευταία μου ανάσα στη Μάνη. Να εκφράσω κι εγώ το παράπονό μου για τη μεγάλη καταστροφή που έχω στη μισή και περισσότερη κτηματική μου περιουσία, όχι μόνο από τα ζώα, αλλά και από τις πυρκαγιές. 4 πυρκαγιές εδώ και συνεχόμενοι έχουν καταστρέψει τη μισή μου περιουσία. Και την έχουν καταστρέψει, δυστυχώς, πρέπει να διευκρινίσω, οι 4 αυτές πυρκαγιές προέρχονται από ποικίλης μορφής πρόσωπα ντόπια. Από έναν και εκφράζω υπόγειες ότι ήταν κτηνοτρόφος. Οι άλλοι από κακοήθεια.
Όσον αφορά και τα βοηθή, κύριοι του Συμβουλίου, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, με το σταυρό στο χέρι, κύριε Πουλίκο και κυρία Πρόεδρε, έχουμε πει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Το είχαμε ξαναπεί και σε άλλη γενική συνέλευση. Εγώ έμαθα στη δική ζωή μου, σαν συνδικαλιστής έτσι. Είπαμε στην Ομαρχία και τα κλείνουμε και τα καίμε και έρχονται όλος ο κόσμος και μας παρατήρησε ή με το σταυρό στο χέρι. Και να πηγαίνουμε σαν τις κυρίες, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Να γίνω Δον Κιχώτης της Μάνης? Όχι, αγαπητοί. Υπάρχει πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία σήμερα δυστυχώς είναι μακάρια. Δεν βλέπει ούτε καν το δέντρο, όχι το δάσος. Λυπάμαι που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανέναν από τους, θα έλεγα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να λύσουν το πρόβλημα. Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης ενδιαφέρεται πάντα για την υγεία όλων των ζώων. Η πρόταση που καταθέσαμε στο Δήμο Ιτήλου δεν ήταν μια απλή πρόταση με μια λύση που αναφέρεται σε αυτή, ήταν ένα σχέδιο δράσης το οποίο μπορούσε να εφαρμοστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Αγαπητοί Συγχωριανοί, και σας αποκαλώ έτσι γιατί έτσι νιώθω. Και ευχαριστώ, δεν είχα κανένα λόγο με τον κύριο Καλαντώνη, το νιώθω σαν Συγχωριανό μου, γιατί εδώ 6 χρόνια τέλειωσα το γυμνάσιο και λύκειο Αρεόπολης. Οπότε και αλλοδαπός να ήμουν θα μου είχατε δώσει υπηκότητα. Μετά από αυτό τη μικρή εισαγωγή, θα ήθελα να σας πω ότι δεν νιώθω επίσημος, αλλά νιώθω σαν ένας από εσάς. Γιατί εδώ μεγάλωσα και σπούδασα, γιατί ο πατέρας μου ήταν αγρότης και με σπούδασε με εκτροφή ζώων και με λεοκομεία. Και είχε 30-40 βοηθοί, αλλά ποτέ δεν ζήμιωσαν κανέναν. Και υπήρχαν και ελιές και μάζευαν ταυτόχρονα και τις ελιές. Άρα, θα έρθω σε αυτό που είπε